Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η πρόθεσή μου ήταν να μην κάνουμε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, όμως για λόγους συμβολισμού και λαμβάνοντας υπόψη και την σημασία που αποδίδουμε στο να τηρούνται απόλυτα τα μέτρα τα οποία μας έχει εισηγηθεί η Επιτροπή των Επιστημόνων, έκρινα ότι θα κρατήσουμε ακόμα τα Υπουργικά Συμβούλια για το επόμενο διάστημα με αυτή τη μορφή. Και βέβαια θα πρέπει και εμείς να δίνουμε το καλό παράδειγμα και όποτε βρισκόμαστε σε συνθήκες συγχρονισμού και σε εσωτερικούς χώρους να φοράμε την μάσκα όπως ήδη το κάνουμε στο Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση για το ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκα και στη Βουλή για την απόφαση, την ιστορική απόφαση της τελευταίας συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες. Ξέρετε πολύ καλά ότι το συνολικό ποσό το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί η χώρα, τα 72 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή, που αποτελούν το άθροισμα των νέων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των τακτικών πόρων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αποτελούν ουσιαστικά, συγκροτούν την μεγαλύτερη σε καιρούς ειρήνης και δημοσιονομικής ομαλότητας χρηματοδότηση που είχε ποτέ η χώρα μας. Και κατά συνέπεια συνιστούν και μια μοναδική ευκαιρία για τον εξυγχρονισμό, την ανασυγκρότηση και τον συνολικό παραγωγικό αναπροσανατολισμό της εθνικής οικονομίας. Όπως είπα και στη Βουλή, η τελική λύση της συμφωνίας είναι απολύτως συμβατή με όσα διεκδικούσαμε. Από το Ταμείο Ανάκαμψης τα περισσότερα κεφάλαια, 19 δις περίπου, θα αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις, 13 δισεκατομμύρια θα έχουν τη μορφή ευνοϊκών δανείων, ενώ από τα κονδύλια για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό καταφέραμε και προστατεύσαμε και τουλάχιστον στο Ταμείο Συνοχής ενισχύσαμε τους δύο βασικούς πυλώνες ευρωπαϊκής πολιτικής που αντιλαμβάνονται και οι πολίτες μας ως σημείο αναφοράς της Ευρώπης, που είναι το ΕΣΠΑ και η κοινή αγροτική πολιτική. Θέλω να τονίσω ότι ειδικά ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης παίρνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό επιχορηγήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ μας στην Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτή τη σημαντική επιτυχία την διαδέχεται μια άλλη πρόκληση. Για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα λεπτό. Εάν λοιπόν για τους περισσότερους συμπολίτες μας η τελευταία μέρα του Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα των διακοπών τους, ο Αύγουστος επιφυλάσσει για μας λιγότερες παραλίες και περισσότερες ασχολίες. Όπως ξέρετε, είναι ήδη έτοιμο ένα προσχέδιο έκθεσης της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, πανεπιστημιακοί, οικονομολόγοι, εντός και εκτός των συνόρων, υπό την προεδρία του νομπελίστα κ. Πισαρίδη, έχουν υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης. Το προσχέδιο του θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση την Δευτέρα. Είναι ένα προσχέδιο το οποίο από τη μία εντοπίζει στρεβλώσεις, αλλά αναδεικνύει και τα πλεονεκτήματα της χώρας, τις αιχμές της δυναμικής της, και υποδεικνύει 15 άξονες για τη μελλοντική ευημερία της πατρίδας μας και όλων των Ελλήνων. Θέλω να τονίσω, το σχέδιο αυτό θα είναι ένα σχέδιο το οποίο θα υπόκειται προφανώς διαρκής επικαιροποίησης και προσαρμογές, ακούγοντας πάντα τα μηνύματα της κοινωνίας, τις προτάσεις των παραγωγικών δυνάμεων, τις απόψεις των κομμάτων. Φιλοδοξούμε να είναι μια χρήσιμη, απαραίτητη θα έλεγα, πηξίδα για την ασφαλή πορεία της χώρας στα ταραγμένα νερά της παγκόσμιας οικονομίας.